Ο Χαλκιδική, παρακαλώ, για τα Νιβέα. Σε κάλεσαν. Ε? Στη Χαλκιδική σε κάλεσαν. Ποιος? Όποτε. Εκεί που ήμουνα. Αυτό έχουμε σπίτι, ρε Θοδωρή. Δεν μα παρατάμε. Ναι, αλλά έχω να τα ανοίξω τόσα χρόνια. Κάτσε να το βρω στη θέση του. Υπάρχουν τροπακτικές φήμες που κυκλοφορούν για σένα. Τι ότι έχεις να έρθεις χρόνια. Είναι αλήθεια. Όχι τόσα, γιατί είχαμε πάει στο Πόρτο Καράς. Εγώ ήμουνα δίπλα σαν. Εγώ δεν είχα πάει στο σπίτι μου να μείνω. Πέρασα. Το είδα. Μπήκα μέσα, ξαναβγήκα και έφυγα. Οι φήμες τρομακτικές για το σπίτι είναι το σπίτι του πούλησε, το σπίτι έπεσε, το σπίτι γλίστρισε, το σπίτι είναι ακόμα σε σένα. Το σπίτι, το σπίτι κάνει ποδήλατο. Το σπίτι των πνευμάτων. Δεν έχω πουλήσει το σπίτι, ποτέ δεν ψάχτηκα να το πουλήσω, γιατί κατά καιρούς μέσα σε αυτά τα χρόνια που το έχω και το έχω πάρα πολλά χρόνια αυτό το σπίτι, δεν θυμάμαι πόσα, το 96 νομίζω το πήρα, το 97. Λοιπόν, ποτέ δεν σκέφτηκα να το πουλήσω, η αλήθεια είναι. Ακόμα και τα χρόνια αυτά τα τελευταία που δεν ανέβηκα ποτέ. Ό,τι έχετε διαβάσει, μπουρδες, άλλη μια φορά. Ναι, απλά όχι. Δεν τα διαψεύδω γιατί βαριέμαι. Ναι, θα πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα. Το βαριέμαι είναι πάρα πολύ σωστό. Μα δεν μπορώ κάθε μέρα να διαβάζω κάτι. Α πούμε, πούλησα το ένα, έχασα το άλλο. Εδώ έχω ακούσει ότι έχω αγροκτήματα ρόζα στην Μυτιλίνη. Δεν έχω ούτε δέντρο. Όχι αγροκτήματα. Ούτε ποτέ πήγα να δω αν υπάρχουν οικόπεδα, αν θα πάρω οικόπεδα. Δηλαδή έχω αγοράσει τη μισή άνδρο. Εν πάση περιπτώσει, έχω αγοράσει όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Μπράβο, Ελένη. Όποιο ενδιαφέρεται για τα κινητά μου, α ανοίξει τη φορολογική μου δήλωση. Είναι όλα περασμένα. Να σε περιποιηθούν. Είναι.